Έτσι. Και παλεύετε ακόμα. Και η οικογενειακή επιχείρηση και τα παιδιά σου μέσα και εσύ και όλα αυτά. Αλλά είσαι σε ένα ονειρωμένο τόπο. Εδώ που καθόμαστε σήμερα, που ήρθαμε λίγο χειμώνα είναι. Τα έχει και τι βροχέ του, τα έχει και τα χιόνια. Όσον άρεσε τον Αφιένα, βάλαμε και λίγε αλυσίδε δυσκολία για να βγούμε. Δεν ήταν καμιά δυσκολία, μια χαρά ήρθαμε. Περισσότερο αργήσαμε γιατί ο Σαλέπης εδώ συνέχεια πλάνα. Πάρει τους μάγους κάτω, να πάρει εκείνο, να πάρει το άλλο. Άντε ρε, τι ώρα θα πάνε, θα ανοιχτώσουν και όλα αυτά.
Ελένη μου, μας έκανες όλα τα καλά του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα, εκτός από τη γαλοπούλα που είναι καθιερωμένη, μας έχεις ένα πολύ ωραίο αγριογούρνο στιφάδο, μας έχεις πίτα ωραία, μας έχεις κοτόπουλο, η οποία έκανες και τη σούπα, την κοτόσουπα, και σαλάτες ωραίες, και το άλλο το κρέας τι είναι, Ελένη μου, χοιρινό τηγανιά. Αγριογούρνο τηγανιά είναι πάλι. Εδώ χρησιμοποιούμε πάντα παραδοσιακά προϊόντα και η κότα είναι χωριάτικη. Η πίτα είναι κοτόπιτα πάλι με το πράσο, το τραχανά. Το τραχανά που κάνουμε, ναι. Που κάνουμε εδώ πέρα. Το σπινάντερο είναι πάλι από δικά μας. Α, είναι σπινάντερο. Καλά είπε ο άλλος. Ναι. Κάτι κατάλαβε γιατί είπα εγώ λουκάνικο. Εκείνος πιο καλά φαίνεται είναι το σπινάντερο και τα καταλαβαίνει. Ναι, ναι. Λοιπόν, όπως είπατε, η οικογενειακή επιχείρηση με σεβασμό πάρα πολύ προς το πελάτη. Εδώ δεν το λέμε πελάτη, το λέμε φιλοξενούμενο. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Και έτσι νιώθουμε. Με πόσα δωμάτια, με πόσες κλίνες λένε. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 24 σουίτες και ετοιμάζουμε άλλες 29. Και τιμές καλές. Πάρα πολύ καλές. Πάρα πολύ καλές. Πρωινά ωραία, δείπνα ωραία, μεσημεριανά ωραία. Πολύ, βοηθάμε πάρα πολύ την νεολαία. Τα παιδιά δηλαδή που είναι νέοι άνθρωποι και θέλουν να έρθουν και να απολαύσουν την πισίνα μας, το τζακούζι, τη σάουνα, το γυμναστήριο κλπ. Τέλεια. Τους κάνουμε πολύ καλύτερες τιμές και πολύ βοηθάμε την οικογένεια. Πολύ ωραία, Ελένη. Λοιπόν, θα πούμε στην υγειά του Ζαφυράκη. Αυτό το κρασί είναι. Λοιπόν. Του Ζαφυράκη είναι βιολογικό κρασί του Τυρνάβου. Στον Δημήτρη του Ζαφυράκη. Στην υγειά μας, χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Και χρόνια πολλά. Να είστε καλά με τις οικογένειές σας. Όλοι μας να είμαστε καλά με τις οικογένειές μας. Και να μας δείτε και ο καλός χρόνος πάρα πολύ καλά. Ναι. Και του χρόνου να είμαστε ακόμα πιο καλά και η Ελλάδα μας να είναι ακόμα καλά. Έτσι ακριβώς. Πιστεύω ότι θα τα ξεπεράσουμε. Και εμείς οι Έλληνες κάτι βρίσκουμε και το ξεπερνάμε. Κάτι κάνουμε και ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Δεν ξέρω ή από πάνω τι θα κάνουμε. Ας κάνουν τα καλύτερα που λέμε. Το Φώτη εδώ, γαλαντόμος ο Φώτης, μας έδωσε ένα δίσκο μελομακάρονα και ένα δίσκο κουραβιέδες. Οι κουραβιέδες του Φώτη ξέρω καλά ότι τις κάνει με πολύ ωραίο βούτυρο αγνό. Είτε πρόβιο, είτε ανάμπη, είτε κατσπίσω, αλλά από ό,τι ξέρω το κάνει με πρόβιο, ωραίο, με καμπορτισμένο αμύγδαλο. Τα μελομακάρονα του είναι αυτά. Ο Φώτης είναι μέσα στα Τρίκαλα, έχει τρία μαγαζιά, τον ξέρουμε, είναι τρικαλινός. Τους δικούς μας ανθρώπους τους στηρίζουμε όλους. Τους στηρίζουμε πάρα πολύ καλά. Τους ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και τον κύριο Ζαφυράκη που είναι για το κρασί του το ωραίο, το βιολογικό. Έχουμε ανοίξει το κοκκινέλι, έχουμε και το λευκό, έχουμε και το κόκκινο. Και όποιο θέλουμε παίρνουμε. Παίρνουμε και πίνουμε. Τα φαγητά, είπαμε, είναι εξαίσια, ένα-ένα, είναι από εδώ ντόπια. Λοιπόν, να αρχίσουμε έτσι σιγά-σιγά, κυρία Ελένη. Ναι, να δοκιμάσουμε πρώτα τη σούπα σας. Ελένη μου, παραδοσιακή σούπα, ε. Κότα χωριάτικη και σούπα κανονικά όπως την κάνουμε στο σπίτι. Ναι. Όλα τα φαγητά μας είναι όπως τα κάνουμε στο σπίτι.
Εδώ η Ελένη φιλοξενεί και την Γαμπρότο με τον γιο της, αλλά έχουμε όμως και φιλοξενούμενους οι οποίοι την αγαπάνε. Είναι εδώ από το χωριό Πιχαλερό, ήρθαν οι άνθρωποι. Εμείς τις αγαπάμε για χρόνια πολλά. Πολύ, γιατί ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το χωριό. Μπράβο. Το χωριό Καλλιρόη, δηλαδή, να φανταστείτε, ενδιαφέρει από τα 10 χωριά του Ασπροποτάμου, γι' αυτό και το επιλέξαμε. Mm-hmm. Χάρη στο Γκόστερ. Δεν είστε από εδώ, Ελένη? Εγώ είμαι από την Κρανιά, από την Ιταλία. Κοντά είναι η Κρανιά, βέβαια, πολύ κοντά είναι. Με το μωρό, το μοναστήρι και εκεί. Πάρα πολύ ωραία περιοχή εδώ πέρα. Έτσι. Uh-huh. Ήταν ο άνδρας σου από το Καλλιρόη, τα Δηλίτσινα, παλιά Δηλίτσινα το έλεγα, ναι, ναι, Δηλίτσινα παλιά, ναι, έτσι. Από την Κρανιά είμαστε. Την Κρανιά, ωραία. Ναι. Και ήρθατε προς την Καλλιρόη. Ναι. Εσύ ήξερες τι έκανες εδώ αυτό το μέρος, είναι και αμφιθεατρικό και φαράγγι, κάθεσαι και βλέπεις και όλα αυτά, είναι πανέμορφο. Εδώ δεν είναι αν θα το κτίσεις στην Κρανιά εδώ, 10 λεπτά είναι πολύ ο λόγος, ένα τέταρτο. Δώστε στα παιδιά σας τα απαραίτητα εφόδια για το μέλλον. Γερμανικά, Θωμάς Κομματάς. Σωστή και υπεύθυνη εκμάθηση για όλα τα επίπεδα και όλες τις ηλικίες. Με σύγχρονες μεθόδους προσωπικής διδασκαλίας και αυστηρά ολιγομελή τμήματα, τώρα πλέον τα γερμανικά είναι εύκολη υπόθεση. Φροντιστήριο Γερμανικών Θωμάς Κομματάς. Σοκράτους 2, τηλέφωνο 243 10 76 989. Επειδή τα λουλούδια παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, Dio Flower Synthesis. Εδώ και 18 χρόνια υπογράφουμε με περηφάνεια κάθε σας εκδήλωση. Με χρώματα και αρώματα σε πρωτότυπες συνθέσεις λουλουδιών κάνουμε το όμορφο προσιτό. Και για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι υπάρχει το Wedding Place για να πείτε αυτό που θέλετε με αγάπη και λουλούδια. Dio Flower Synthesis. Νέος χώρος στην Ηρώων Πολυτεχνείου 57. Από το 1958 μέχρι και σήμερα, το πιο γλυκό γευστικό ταξίδι συνεχίζεται από το πιο γλυκό όνομα της πόλης. Ζαχαροπλαστείο Γαλανόπουλος. Ξεχωρίζει για τα πιο αγνά υλικά, για τις μοναδικές γεύσεις. Η ειδικότητά μας, η σοκολάτα. Γι' αυτό και σε εμάς θα βρείτε μια ατέλειωτη ποικιλία σχημάτων και γεύσεων σε σοκολατάκια που θα σας γλυκάνουν το μυαλό. Ζαχαροπλαστείο Γαλανόπουλος. Από το 1958 ξεχωρίζει γιατί είναι συνώνυμο της ποιότητας και της σωστής εξυπηρέτησης. Παναγούλη 80, Λάρισα. Παράδοση είναι το παλιό στοιχείο. Από αυτό γεννιέται κάθε καινούριο. Αγνά υλικά με τη σπιρτάδα των ιδιαίτερων γεύσεων περικλείουν την ανάμεικτη κουλτούρα ελληνικής παράδοσης. Αρτοζαχαροπλαστεία, το προζυμένιο του Δημήτρη, στη Λάρισα. Αγνά υλικά με τη σπιρτάδα των ιδιαίτερων γεύσεων περικλείουν την ανάμεικτη κουλτούρα ελληνικής παράδοσης. Αρτοζαχαροπλαστεία, το προζυμένιο του Δημήτρη, στη Λάρισα.
que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Σε ένα κόσμο αμφιβολιών για την ποιότητα των τροφίμων, ένα είναι το όνομα που εγγυάται τη διατροφή σας. Μίλη Γιοργανάδων, αδελφή Τσιόγκα. Επιλέξτε αλεύρι για όλα τα είδη αρτοπαρασκευασμάτων. Πίτες, γλυκά, ψωμί, κουλούρια. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ολικής άλεσης, κίτρινο, πολύσπορο, σικάλεως. Μίλη Γιοργανάδων, αδελφή Τσιόγκα. Αναζητήστε το καλύτερο για το καθημερινό σας τραπέζι. Θεσσαλικό τσίπουρο. Αυτό το τσίπουρο το πίνετε με την καρδιά σας. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νέας Αγχιάλου, η Δήμητρα, από το 1918, με πολλή δουλειά και μεράκι, χώρεσαν όλη τη γεύση και το άρωμα της θεσσαλικής γης σε ένα ποτήρι. Εξαιρετικά κρασιά Δήμητρα και το γνωστό με το όνομά του αυθεντικό θεσσαλικό τσίπουρο μετατρέπουν κάθε γουλιά σε γευστική εμπειρία. Από επιλεγμένες ποικιλίες σταφυλιών προσφέρουν εκλεκτή, λεπτή γεύση και πλούσιο άρωμα. Κρασιά Δήμητρα και θεσσαλικό τσίπουρο από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νέας Αγχιάλου. Για όσους μπορούν να εκτιμήσουν την υψηλή ποιότητα σε πραγματικά φιλικές τιμές. Α, θεσσαλικό τσίπουρο. Δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι. Απολαύστε το υπεύθυνα. Το καλύτερο ψάρι είναι το φρέσκο. Και το φρέσκο ψάρι είναι Θαμανίας. Ιχθυοκαλλιέργεια Θαμανίας. Πέστροφες πιστοποιημένης ποιότητας που αποτελούν μια εγγυημένη επιλογή για το καθημερινό σας τραπέζι. Που ζουν στα πεντακάθαρα νερά του Ισπροποτάμου. Ιχθυοκαλλιέργεια Θαμανίας. Τηλέφωνο 2434-096-001. Γιατί το καλύτερο ψάρι είναι το φρέσκο. Thank you.
τραγούδι στο χωριό το λέγανε χυμαδιό. Γιατί χειμωνιάζανε εδώ, ξεχυμωνιάζανε, ναι, και δεν φεύγανε για τον κάμπο. Γιατί εδώ είναι κλειστό και δεν το πιάνουν οι αέριδες το χειμώνα, οπότε ήταν πιο... Κι όμως ύστερα κατσανέλη τα κονάκια φεύγανε, ερχόταν στον κάμπο. Τα κονάκια ήταν ψηλά, ψηλά, τα κονάκια τις κορυφές, ενώ εδώ οι κάτοικοι μένανε στο χωριό, όχι όλα τα χωριά του ας πούμε ποτάμου, αλλά εδώ στην Καλλιρόη το χωριό ήταν και για το χειμώνα. Μπράβο, άραγε. Και μέχρι και το 1965 μένανε όλοι οι κάτοικοι. Όλη η οικογένεια εδώ πέρα. Όλα τα σπίτια, 110 σπίτια που είχε καλύτερα, ήταν όλα γεμάτα. Τέλεια. Λειτουργούσε και σχολείο. Λοιπόν, ας αρχίσουμε και σιγά σιγά. Το 79 έκλεισε το σχολείο. Τέλεια, τέλεια. Φαντάζομαι ότι ο δάσκαλος θα ερχόταν από το. Και θα έφευγε τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα. Ναι, ο τελευταίος δάσκαλος τύχαινε να είναι και από το χωριό εδώ, από την Καλλιρόη. Και τους ταΐζατε κιόλας. Και ξύλα για τη σώμα. Εκείνα τα χρόνια πέραμε και το ξύλο, κάθε μαθητής έπαιρνε και το ξύλο παραμάσχα. Έτσι ακριβώς. Τα Χριστούγεννα τι άλλο κάνατε, τι ώρα πηγαίνατε η εκκλησία εσείς? Κανονικά, νύχτα, καταρχήν παραμονές Χριστουγέννου φάγαμε, είχαν όλα τα σπίτια, είχαν τα χοιρινά, τα γουρούνια που λέγαμε τότε και τα χοιρινά τα λέμε τώρα. Έτσι ακριβώς. Σφάζανε το γουρούνι, βγάζανε τα λουκάνικα. Παραμονή, βγάζανε τα λουκάνικα. Για να έχουν το κρέας τη μέρα του Χριστουγέννου. Για να έχουν τη μέρα και έτσι, να φτιάξουν την τηγανιά τους. Να φτιάξουν τις τσιγαρίδες, τα λουκάνικα και μετά λιώνανε τη λίπα για να βάζουν, για να, τότε δεν υπήρχαν ψυγεία. Έτσι ακριβώς. Βάζανε το κρέας στα δοχεία και νότια. Αλλά αυτή η λίπα ήταν όμως βούτυρο. Ήτανε γιατί τα χοιρινά ήταν με το τυρόγαλο, ήταν με το πίτωρο, το οποίο πίτωρο τρώμε εμείς τώρα. Που συμπίπτηκε τώρα εδώ η περιοχή να κρατάει πάλι τα ίδια και χοιρινά αλλά και τα αρνιά και τα πρόβατα να μην είναι ταΐσμένα με τροφές. Είναι όλα εκείνη την ημέρα εκτός από η εκκλησία ήταν κατανεκτική η γιορτή καθώς ήσασταν στα σπίτια ή είχατε και χορούς? Μετά το πρωί αφού τέλειωνε η εκκλησία, δηλαδή νύχτα σχεδόν, ναι, τρώγανε το πρωί και το απόγευμα στην πλατεία γινόταν η παραδοσιακή χορή. Η οποία με το στόμα. Ναι, πάντα. Έτσι, πάντα. Τραγουδούσαν οι γυναίκες. Και είχαν και κάπου και το γραμμόφωνο. Και το γραμμόφωνο, πολύ ωραία. Λοιπόν, να αρχίσουμε λίγο. Όχι να τραγουδήσουμε. Να δοκιμάσουμε τη σούπα. Όχι να τραγουδήσουμε. Μαγείρισα ποια είναι η μαγείρισα και ποιος είναι ο μάγερας? Η μαγείρισα και έχει το βοηθητικό προσωπικό. Ακριβώς. Τι να πούμε τώρα, ποιος είναι ο μάγειρας? Ο βοηθός μαγείρου, γιατί ο μάγειρας αυτή τη στιγμή λείπει, βοηθός είναι... Τα παιδιά της. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ας αρχίσουμε λίγο να το δοκιμάσουμε. Είπαμε να μας κάνει ένα τραπέζι του Στουγεννιάτικου, παρόλο λίγο τις αντίξιες συνθήκες που είπαμε, είναι χειμώνας και όμως η Ελένη τα έχει όλα όπως έπρεπε να τα έχει. Για μας εδώ η χειμώνας, η καλοκαίρι είναι το ίδιο πράγμα. Και η χειμώνας είναι καλύτερος για εσάς. Βεβαίως. Έτσι ακριβώς. Εκείνο που θέλουμε να πούμε ότι εδώ ο δρόμος δεν κλείνει καθόλου. Ναι. Δηλαδή ο δρόμος εδώ αν θα μείνει κλειστός, θα μείνει αν χιονίσει το βράδυ τις 12 η ώρα. Μετά θα προλάβει. Μέχρι τις 9 το πρωί. Το πρωί, ναι. Μέχρι να αρχίσουν τα μηχανήματα να λειτουργήσουν. Όχι, ωραία. Δεν υπάρχει μια χαρά. Όσο χιόνι και να ρίξει. Νιωτέων και 1,5 μέτρο γιατί ρίχνει πάντα και πολλές φορές. Και 1,5 μέτρο γιόνι ο δρόμος είναι. Λοιπόν, εδώ που καθόμαστε στις Αχιλλοίδες και μας βλέπουν, όσοι μας βλέπουν και θα μας δουν πάρα πολύ, ορίστε, δεν είναι μακριά από τα Τρίκαλα, είναι μία ώρα δρόμος. Μία ώρα δρόμος. Τα τζάκια αναμένα, με καλοριφέ, όσο για τα τζακούζια και αυτά θα τα πει η Ελένη, γιατί εμένα μ' αρέσει αυτό που είμαι τώρα. Σαν μαγείρισα, δηλαδή με σκλάβωσε η Ελένη με τόσο που μας παρουσίασε σήμερα, εκτός από τα γλυκά που μας τα κουραμπιέδες και του κύριου Φώτη και το κρασί του κύριου Ζαφεράκη. Κατά τα άλλα, μου αρέσει πάρα πολύ, κάθομαι, απέναντι είναι το φαράγγι, είναι το χιόνι. Κατεβήκαμε κάτω, έχει και πάγους έτσι σαν σταλαγμίτες και σταλαγμίτες, πανέμορφα. Εδώ είμαστε, ελάτε, εξυπηρέτηση πάρα πολύ καλή. Θα περπατήσετε, θα είναι κάποια καλή μέρα να περπατήσετε, αλλά ωραία να περπατήσετε μέσα στα χιόνια. Πέραν από τα τζάκια και όλα τα άλλα, σημαντικό ρόλο παίζει η φιλοξενία. Αυτή υποτίθεται ότι υπάρχει. Πάνω απ' όλα λοιπόν υπάρχει η φιλοξενία. Έτσι ακριβώς. Να μην διστάσει κανένας, να ανέβει. Γιατί για ένα τραπέζι, για να καταρχήν εμείς να το γυρίσουμε για 2 ώρες και η Ελένη να είναι τόσο γαλακτώμα, φαντάζομαι που ήδη δεν είναι οι άνθρωποι αυτοί οι τουρίστες, είναι φιλοξενούμενοι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να αρχίσουμε λίγο, να μην κρυώσουν κιόλα. Άντε να πάμε λίγο. Τέλεια η σούπα, παιδιά. Έχω το μαχαίρι και αυτό να κόψω λίγο καρδούλα. Αν θέλετε λεμονάκι, ρίξτε λίγο. Δεν έχετε πάρει λεμονάκι. Πάρετε λίγο. Την έχεις τόσο σωστή. Την έχεις τόσο σωστή. Για να φαίνεται εκεί πέρα σαν.
Μετράδικη... Αυτό το ποτάμι είναι που ακούγεται. Μετράδικη του Τιγέρα. Όχι, δεν Στέλλα, σήμερα είσαι πολύ όμορφη. Όχι ότι άλλες μέρες δεν είσαι, αλλά σήμερα με το πράσινο το φόρεμα κάνει και αντίθεση στο χιόνι. Και ταιριάζει και με το είσαι πράγμα. Τρέλα. Και έχεις αυτό το. Πώς το λέμε αυτό το. Στο λαιμό σου, το, πώς το λένε. Είναι ένα πατατζίφι. Δεν πιστεύω να είναι διαμάντι, έτσι. Ναι, όχι, ρε. Δεν έχουμε τόσα λεπτά να πάρουμε διαμάντια εμείς. Είναι απλό και ωραίο. Μπορεί να έχουν πέσει τα φύλλα τα πράσινα από τα δέντρα, αλλά συνεχίζει το πράσινο με το φόρεμα να το σμαραγδί, το σμαραγδί. Είμαστε μέσα στην πρασινάδα. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν είναι μόνο, ναι. Έχουν όλοι είναι στο πράσινο. Είναι της μόδος. Είναι της μοδός με το σημείο. Ωραία, εδώ πράσινο. Ναι. Κόβεις λίγο τη γαλοπούλα εσύ, αγάπη μου. Ποιος θα μας την κόψει τη γαλοπούλα. Έχει μέσα μαχή. Και εδώ έχω περιοχές που προσφέρονται για ψυχοθεραπεία. Είναι βγάζεις όλα τα προβλήματά σου. Έτσι ακριβώς. Όλα και συνεχίζει. Δεν είμαστε πεντακάθαρτοι, δεν είναι. Δεν θα πάτε άλλη σούπα, όχι, Εσύ έτσι χασμέρισε εσύ τι. Συνταξιούχο, κάθεσαι, τι κάνει. Ναι, αυτή τη στιγμή είμαι μεν συνταξιούχο. Ναι. Αλλά ασχολούμαι με την υπασία. Έχω άλογο. Έχω το ιδρύσει τον υπηκό όμιλο του Κάλων. Α, το οποίο, τέλεια. Ναι, και τέλεια. Εδώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι. Έχουμε υπηκό όμιλο στα Τρίκαλα. Βεβαίω. Πού στη Λαζαρίνα. Όχι, όχι. Πού παιδί μου. Η Λαζαρίνα είναι υποφορτή. Πού, εγώ δεν είδα άλογα στα Τρίκαλα. Πού τα έχετε. Τα άλογα ο καθένα τα έχει στο στάβλο, στο σπίτι. Α, και όταν πρόκειται να ανταμώσετε να κάνετε κάτι. Ανταμώνουμε κάθε μήνα σχεδόν. Υπάρχει υπηκό όμιλο, έχουμε γραφεία στα Τρίκαλα. Και πού πάτε, και πού πάτε. Ερχόμαστε και από τα Τρίκαλα μέχρι εδώ μετά από δύο μέρες υπασία από το αεροδρόμιο. Και σε διάφορα μέρη της Ελλάδος συμμετέχουμε σε όλες τις εκδηλώσεις. Υπάρχει προεδρείο τώρα αυτή τη στιγμή στα Τρίκαλα, έχουμε γραφεία στα Τρίκαλα. Ωραία. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή μένω εδώ με το άλογο μου. Τέλεια. Και με τη γυναίκα μου. Ρέση, το άλογο και η γυναίκα σου αλόγα τη λέγανε. Όχι, με το άλογο μου και με τη γυναίκα μου, λέω, ναι. Δεν μένω μόνο με το άλογο. Άλογα τη λέγανε στη γυναίκα. Όχι.
το θεωρεί δεδομένο. Λοιπόν, εσύ Σαλέτη, δεν τα πάμε καλά με σένα σήμερα. Και όλα αυτά. Με έβαλε στο μάτι σήμερα. Μην με ματιάσει. Τόσο σκούσε σήμερα και όλα αυτά. Λοιπόν, κόψε λίγο την γαλοπούλα. Κόψε την γαλοπούλα. Γι' αυτό και εγώ το έβαλα σήμερα. Ναι, ναι, ορίστε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα κόψουμε και λίγο πίτα. Λοιπόν, βάλτε στα πιάτα σας, τι άλλο θέλετε. Ναι, βάλτε, μίσο, εντάξει, και άλλο, βάλτε και όλα, παιδιά. Βάλτε και όλα συγχρόνως. Ξέρουμε εσύ μας από τσίπουρο. Γιατί να την αγγίσουμε. Όχι, όχι, το κρασί. Μας γιατί έχεις ωραία φαγητά για κρασί. Είναι αλήθεια, αλλιώς τα είπαμε, αλλιώς μας βγήκαν μετά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ψημένη, τέλεια την έχει η κυρία Ελένη εδώ, πίτα. Τι να δοκιμάσουμε, Κοσμόπουλο, τι να πρωτοδοκιμάσουμε. Τα πάντα. Να το πούτε τη γυναίκα του, να το πούτε αυτό. Αμά, άμα έχει συνηθίσει πούτια, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Η συνήθεια δεν κόβεται να δω. Λοιπόν, Ελένη μου, εκείνο που βλέπω δεν τρώ. Τρώω πάρα πολύ εγώ, τρώω πάρα πολύ, αλλά θέλω πρώτα να φάνει επισκέπτες. Ελένη, έχεις μεταφρασμό ωραίο, κρατιέσαι πάρα πολύ καλά. Ναι, είσαι και συντηρητική, έτσι. Προσπαθείς πολύ, έτσι. Δώστε στα παιδιά σας τα απαραίτητα εφόδια για το μέλλον. Γερμανικά, Θωμάς Κομματάς. Σωστή και υπεύθυνη εκμάθηση για όλα τα επίπεδα και όλες τις ηλικίες. Με σύγχρονες μεθόδους προσωπικής διδασκαλίας και αυστηρά ολιγομελή τμήματα, τώρα πλέον τα γερμανικά είναι εύκολη υπόθεση. Φροντιστήριο Γερμανικών Θωμάς Κομματάς. Σοκράτους 2, τηλέφωνο 243 10 76 989. Τα λουλούδια παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, Dio Flower Synthesis. Εδώ και 18 χρόνια υπογράφουμε με περηφάνεια κάθε σας εκδήλωση. Με χρώματα και αρώματα σε πρωτότυπες συνθέσεις λουλουδιών κάνουμε το όμορφο προσιτό. Και για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι υπάρχει το Wedding Place για να πείτε αυτό που θέλετε με αγάπη και λουλούδια. Dio Flower Synthesis. Νέος χώρος στην Ηρώων Πολυτεχνείου 57. Το 1958 μέχρι και σήμερα, το πιο γλυκό γευστικό ταξίδι συνεχίζεται από το πιο γλυκό όνομα της πόλης. Ζαχαροπλαστείο Γαλανόπουλος.
ξεχωρίζει για τα πιο αγνά υλικά, για τις μοναδικές γεύσεις. Η ειδικότητά μας, η σοκολάτα. Γι' αυτό και σε εμάς θα βρείτε μια ατέλειωτη ποικιλία σχημάτων και γεύσεων σε σοκολατάκια που θα σας γλυκάνουν το μυαλό. Ζαχαροπλαστείο Γαλανόπουλος. Από το 1958 ξεχωρίζει γιατί είναι συνώνυμο της ποιότητας και της σωστής εξυπηρέτησης. Παναγούλη 80, Λάρισα. Παράδοση είναι το παλιό στοιχείο. Από αυτό γεννιέται κάθε καινούριο. Αγνά υλικά με τη σπιρτάδα των ιδιαίτερων γεύσεων περικλείουν την ανάμεικτη κουλτούρα ελληνικής παράδοσης. Αρτοζαχαροπλαστεία, το προζυμένιο του Δημήτρη, στη Λάρισα. Αγνά υλικά με τη σπιρτάδα των ιδιαίτερων γεύσεων περικλείουν την ανάμεικτη κουλτούρα ελληνικής παράδοσης. Αρτοζαχαροπλαστεία, το προζυμένιο του Δημήτρη, στη Λάρισα. Que tu sois là de temps en temps Et je voudrais que tu te rappelles Notre amour est éternel et pas artificiel Je voudrais que tu m'appelles plus souvent Que tu prennes parfois le vent Et je voudrais que tu te rappelles Notre amour est éternel et pas artificiel Je voudrais que tu sois celle que j'entends Allez viens, je t'emmène dessus des gens Σε ένα κόσμο αμφιβολιών για την ποιότητα των τροφίμων, ένα είναι το όνομα που εγγυάται τη διατροφή σας. Μίλη Γιοργανάδων, αδελφή Τσιόγκα. Επιλέξτε αλεύρι για όλα τα είδη αρτοπαρασκευασμάτων. Πίτες, γλυκά, ψωμί, κουλούρια. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις ολικής άλεσης, κίτρινο, πολύ σπορό, σικάλεως. Μίλη Γιοργανάδων, αδελφή Τσιόγκα. Αναζητήστε το καλύτερο για το καθημερινό σας τραπέζι. Θεσσαλικό τσίπουρο. Αυτό το τσίπουρο το πίνετε με την καρδιά σας. Ο αγροτικός συνεταιρισμός Νέας Αγχιάλου, η Δήμητρα, από το 1918, με πολλή δουλειά και μεράκι, χώρεσαν όλη τη γεύση και το άρωμα της θεσσαλικής γης σε ένα ποτήρι. Εξαιρετικά κρασιά Δήμητρα και το γνωστό με το όνομά του αυθεντικό θεσσαλικό τσίπουρο μετατρέπουν κάθε γουλιά σε γευστική εμπειρία. Από επιλεγμένες ποικιλίες σταφυλιών προσφέρουν εκλεκτή, λεπτή γεύση και πλούσιο άρωμα. Κρασιά Δήμητρα και θεσσαλικό τσίπουρο από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νέας Αγχιάλου. Για όσους μπορούν να εκτιμήσουν την υψηλή ποιότητα σε πραγματικά φιλικές τιμές. Α, θεσσαλικό τσίπουρο. Δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι. Απολαύστε το υπεύθυνα. Το καλύτερο ψάρι είναι το φρέσκο και το φρέσκο ψάρι είναι Θαμανίας. Ιχθυοκαλλιέργεια Θαμανίας. Πέστροφες πιστοποιημένης ποιότητας που αποτελούν μια εγγυημένη επιλογή για το καθημερινό σας τραπέζι. Που ζουν στα πεντακάθαρα νερά του Σπροποτάμου. Ιχθυοκαλλιέργεια Θαμανίας. Τηλέφωνο 2434-096-001. Γιατί το καλύτερο ψάρι είναι το φρέσκο. Καλή ημέρα να
με ένα ωραίο γεύμα τελειώσαμε, έτσι. Όλα, όσα έχω μια αρχή, έχω και ένα τέλος. Για το ωραίο τραπέζι. Ωραίο τέλος, περάσαμε πολύ ωραία. Έτσι ακριβώς. Για το ωραίο τραπέζι δεν έχουμε λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα καλύτερα. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε. Τα αγνά προϊόντα που είχες από την περιοχή σου. Λοιπόν, Ελένη μου, η περιοχή δική σου λίγο πολύ, και εμείς εδώ είμαστε Τρικαλινοί, πηγαίνουμε ακόμα, είναι η βλαχόφωνη περιοχή, έτσι. Είναι εδώ, είναι η Καλλιρόη, είναι απέναντι η Κρανιά, είναι η Πολυθέα και παραπάνω, τι άλλο είναι, παιδιά? Κατάθετο Ανθούσα Χαλίκη, Αγία Παρασκευή, Μιλιά, τα υπόλοιπα, και Στιφάνη. Έτσι ακριβώς. Είναι το σύμπληγμά μας, αποτελείται από 10, από 8 χωριά και 2 οικισμούς. Βλαχόφωνα. Έτσι ακριβώς. Παλιά είχαν τα μικτινοτροφία. Παλιά έτσι, παλιά. Ναι, κτηνοτροφία. Ναι, είναι λάθος αν συνδέω με το βλαχόφωνο ελληνισμό με την κτηνοτροφία. Όλοι Έλληνες είμαστε. Ναι, όχι, εννοώ το εξής. Δεν ασκούνταν μόνο με την κτηνοτροφία οι βλάχοι, ασκούνταν και με το εμπόριο. Με το εμπόριο. Επειδή τότε υπήρχε η τυροκομεία, υπήρχε η. Τα αργαλιά, τα υφαντά, αργυροχρυσοχοΐα, όλα αυτά και ήδη είχαν ανοίξει έναν δρόμο με όλες τις άλλες τις βαλκανικές χώρες και μάλιστα πολύ με Ρουμανία, ακριβώς, από ό,τι ξέρω, και με όλα τα άλλα. Και εδώ μπερδεύεται, επειδή η γλώσσα η βλάχικη με τη ρουμάνικη κάπου ταιριάζουν. Εάν πάρουμε το λεξιλόγιο και πάρουμε 3.000 λέξεις, οι 2.500 λέξεις είναι λατινικές, κατά συνέπεια και οι βλάχικες και οι ρουμάνικες είναι λατινικές, άρα γι' αυτό και συμπίπτουν μέσα στο λεξιλόγιο και από εκεί και πέρα μετά υπάρχουν όλες οι άλλες, που γι' αυτό και έχουμε και τις διαφορές. Δεν έχει καμία σχέση η βλάχικη γλώσσα με τη ρουμάνικη, ούτε η ρουμάνικη με τη βλάχικη. Απλά έχουμε το. με κάποιες λέξεις οι οποίες ταιριάζουν μεταξύ μας. Και τα ελληνικά τα δικά μας. Να μην τα ξεχνάμε να τα λέμε τα ελληνικά. Λοιπόν, Κώστα μου. Επί το πλούστον, εγώ ήξερα και η Ελένη μου, και η Ελένη βέβαια δεν είναι η νύχια εδώ πέρα, όπως μου είπε. Εγώ ήξερα ότι οι άνθρωποι ήταν πιο πολύ, πιο παλιά, με την κτηνοτροφία. Ναι. Να πηγαίνουν, έρχονται τα πρόβατα στα χυμαδιά και όλα αυτά. Εσύ μου είπες ότι οι Καλλιρόοι ενδείκνονταν και το χειμώνα ακόμα να είναι χυμαδιό. Ναι, επειδή έμεναν οι οικογένειες εδώ και υπήρχαν σχολεία και όλα αυτά. Ναι, ναι. 3-4 χωριά μείναν χειμώνα καλοκαίρι εδώ. Μεταξύ αυτών και η Καλλιρόη. Η Καλλιρόη φυσικά δεν έφυγε κανείς το χειμώνα με τα ζωντανά, με τα πρόβατά τους ή τα ζώα τους να παίξει στον κάδο. Έτσι ακριβώς. Ήταν χυμαδιό και έμεινε εδώ. Λόγω της περιοχής, λόγω του ότι όμως δεν το παίρνει. Κώστα, μας μην το εξειδικεύσουμε τόσο πολύ. Οι άνθρωποι ήταν αυτάρκες. Ακριβώς. Τα ζώα τα είχαν όχι μόνο για να παίρνουν και μια δικάρα, τα είχαν ανάγκη. Γιατί είχαν το μαλλί που έφτιαχναν τα ρούχα, γιατί είχαν το γάλα που έπρεπε να κάνουν το τυρί, το γάλα που πίνανε και τρώγανε, τα αρνιά που πουλούσανε και τα οποία σφάζανε και όλα αυτά. Και στη συνέχεια τα χωράφια και τους, τα λαμπόκια τους, το κήπο τους, πατάτες, ακριβώς. Όλα αυτά. Ήταν αυτά. Μα αυτό ήταν ακριβώς. Έτσι ακριβώς, ναι. Οι κύριοι άλλαξαν και πήγαν προς το καλύτερο και μακάρι που πήγαν προς το καλύτερο. Δεν ξέρουμε. Μέχρι τώρα. Δεν ξέρουμε. Θα καθίσουμε με το Δονοτού. Δεν ξέρω αν πήγαμε προς το καλύτερο. Πάντως τότε ήταν αυτάρκης όπως είπατε. Και σταματάει εκεί η κουβέντα στο αυτάρκης που ήταν τότε. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αυτάρκης. Δεν το πιάνει τον Έλληνα το Δονοτού, παιδί μου. Δεν το πιάνει τον Έλληνα. Εγώ το λέω και τον. Κάτι θα βρει ο Έλληνας να κάνει και ξέρω εγώ. Είναι έξυπνος και στις δύσκολες στιγμές βρίσκει τρόπους και όλα αυτά. Λοιπόν, Ελένη μου. Θα σε ευχαριστήσω ακόμα μια φορά που μας κάλεσε εδώ σήμερα για αυτό το ωραίο τραπέζι με καλούς φίλους που είπαμε πολύ ωραία πράγματα για την περιοχή σας εδώ στις Αχιλλοίδες. Εδώ είμαστε, οι τιμές πάρα πολύ καλές. Η Ελένη πάρα μου είπε. Καλές. Πολλές προσφορές είπαμε πολλές για την προσφορές. Και για τα νέα παιδιά. Έτσι ακριβώς.
τελειώσουμε εδώ να πούμε τα χρόνια πολλά στο τραπέζι, να στείλω κι εγώ τα χρόνια πολλά μου στους χορηγούς μου. Να στείλω στον κύριο Γαλανόπουλο στη Λάρισα με τη σοκολάτα που είναι μέσα στη σοκολάτα ο κύριος Γαλανόπουλος. Στη Μαρία τη Βλαχάκου που είπα που με κάνει πολύ όμορφη μαζί με τη Βιργινία την Καλέα. Να στείλω στο ζωχροπλαστείο Φώτης τις πολλές ευχές μου. Στον προζεμένη του Δημήτριο στη Λάρισα. Στη Μίλη Γιοργανάδων Τσόγκα, αδελφή Τσόγκα. Στη Αθαμανία στα ηχθετροφεία που έχουν πέστροφες και όλα αυτά. Έχουμε και φιλοξενούμενους από Θεσσαλονίκη τα παιδιά, νέα παιδιά, πάρα πολύ ωραία παρέα. Και εμείς οι μεγαλύτεροι μέσα στους νέους, κάτσε λίγο να. Θα αισθανθούμε κι εμείς λίγο μεγαλύτεροι. Λίγο ναι, λίγο μεγαλύτεροι. Λίγο μεγαλύτεροι. Το τραβάμε κιόλα. Ωραία. Έτσι ακριβώς. Ελένη μου, τι προσφέρει το ξενοδοχείο σου, το αγάπη. Το ξενοδοχείο μας εκτός από βιολογικά προϊόντα και πλούσιο πρωινό που προσφέρει, έχει γυμναστήριο, σάουνα, τζακούζι, εσωτερική πισίνα θερμενόμενη. Τέλεια. Έχει πινκ πονγκ, έχει πολυθρόνα μασάζ. Δηλαδή μπορεί κάποιος να περάσει πάρα πολλές ώρες μέσα στο χώρο του ξενοδοχείου. Λοιπόν, Ελένη μου, να έρθω μια μέρα εδώ και να με τα κάνεις όλα αυτά και να απλώσει το κορμάκι μου αυτό και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ναι, και γύρω περιοχή. Γύρω περιοχή έχει πάρα πολλά μαγαζάκια που το βέρνε. Που μπορεί να βγει μέσα από το ξενοδοχείο. Βεβαίως. Ναι. Δεν τους δυσμεύεις. Αλλήμα. Έτσι ακριβώς. Την ξέρουμε την γύρω περιοχή που υπάρχουν πολλά ταβερνάκια. Θα σου πω τα βέρνες, αυτά. Περίπατη. Ωραία μέρα, το άλογο εδώ το. Και ο Αχελός. Το άλογο είναι διαδικό. Ναι, από παντού. Στα νερά του Αχελός. Είναι δύο τάκι. Από εδώ ξεκινάνε. Από εδώ ξεκινάνε. Και ο Έρμος ο Αχελός 20 χρόνια, 30 ακόμα δεν τελείωσε. Να δούμε πότε θα τελειώσει κι αυτό. Σάρτο στο γεφύρι έγινε κι αυτό. Τελειωμένο είναι, αλλά είναι τα θέματα αυτά, είπαμε πάλι. Που... Ναι, βρισκόμαστε στις πηγές του Αχιλό. Εδώ η περιοχή μας είναι οι πηγές του Αχιλό. Το έργο είναι τελειωμένο. Το ξέρω ότι είναι τελειωμένο. Στην υγειά μας, χρόνια πολλά. Να είμαστε και καλά και καλή χρονιά να έχετε εσείς εδώ, γιατί καλή χρονιά θα είμαστε αλλού, θα είμαστε έξω από τα Τρίκαλα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε παιδιά, να περάσετε καλά και να περάσετε καλά εδώ πέρα τα Χριστούγεννα και εύχομαι να έρθουν πιο πολύ εδώ πέρα στους Αχιλλοίδες να γνωρίσουν τα μέρη αυτά που λέμε. Λοιπόν, στην υγειά μας. Thank you.
Δώστε στα παιδιά σας τα απαραίτητα εφόδια για το μέλλον. Γερμανικά, Θωμάς Κομματάς. Σωστή και υπεύθυνη εκμάθηση για όλα τα επίπεδα και όλες τις ηλικίες. Με σύγχρονες μεθόδους προσωπικής διδασκαλίας και αυστηρά ολιγομελή τμήματα, τώρα πλέον τα γερμανικά είναι εύκολη υπόθεση. Φροντιστήριο Γερμανικών Θωμάς Κομματάς, Σοκράτους 2, τηλέφωνο 243 10 76 989. Τα λουλούδια παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, Dio Flower Synthesis. Εδώ και 18 χρόνια υπογράφουμε με περηφάνεια κάθε σας εκδήλωση. Με χρώματα και αρώματα σε πρωτότυπες συνθέσεις λουλουδιών κάνουμε το όμορφο προσιτό. Και για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι υπάρχει το Wedding Place για να πείτε αυτό που θέλετε με αγάπη και λουλούδια. Dio Flower Synthesis. Νέος χώρος στην Ηρώων Πολυτεχνείου 57. Από το 1958 μέχρι και σήμερα, το πιο γλυκό γευστικό ταξίδι συνεχίζεται από το πιο γλυκό όνομα της πόλης. Ζαχαροπλαστείο Γαλανόπουλος. Ξεχωρίζει για τα πιο αγνά υλικά, για τις μοναδικές γεύσεις. Η ειδικότητά μας, η σοκολάτα. Γι' αυτό και σε εμάς θα βρείτε μια ατέλειωτη ποικιλία σχημάτων και γεύσεων σε σοκολατάκια που θα σας γλυκάνουν το μυαλό. Ζαχαροπλαστείο Γαλανόπουλος. Από το 1958 ξεχωρίζει γιατί είναι συνώνυμο της ποιότητας και της σωστής εξυπηρέτησης. Παναγούλη 80, Λάρισα. Παράδοση είναι το παλιό στοιχείο. Από αυτό γεννιέται κάθε καινούριο. Αγνά υλικά με τη σπιρτάδα των ιδιαίτερων γεύσεων περικλείουν την ανάμεικτη κουλτούρα ελληνικής παράδοσης. Αρτοζαχαροπλαστεία, το προζυμένιο του Δημήτρη, στη Λάρισα. Αγνά υλικά με τη σπιρτάδα των ιδιαίτερων γεύσεων περικλείουν την ανάμεικτη κουλτούρα ελληνικής παράδοσης. Αρτοζαχαροπλαστεία, το προζυμένιο του Δημήτρη, στη Λάρισα. Que tu sois là de temps en temps Et je voudrais que tu te rappelles Notre amour est éternel et pas artificiel Je voudrais que tu m'appelles plus souvent Que tu prennes parfois le vent Et je voudrais que tu te rappelles Notre amour est éternel et pas artificiel Je voudrais que tu sois celle que j'entends Et viens, je t'emmène dessus des gens Thank you.
σε ένα κόσμο αμφιβολιών για την ποιότητα των τροφίμων, ένα είναι το όνομα που εγγυάται τη διατροφή σας. Μίλη Γιοργανάδων, αδελφή Τσιόγκα. Επιλέξτε αλεύρι για όλα τα είδη αρτοπαρασκευασμάτων. Πίτες, γλυκά, ψωμί, κουλούρια. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ολικής άλεσης, κίτρινο, πολύ σπορό, σικάλεως. Μίλη Γιοργανάδων, αδελφή Τσιόγκα. Αναζητήστε το καλύτερο για το καθημερινό σας τραπέζι. Θεσσαλικό τσίπουρο. Αυτό το τσίπουρο το πίνετε με την καρδιά σας. Ο αγροτικός συνεταιρισμός Νέας Αγχιάλου, η Δήμητρα, από το 1918, με πολλή δουλειά και μεράκι, χώρεσαν όλη τη γεύση και το άρωμα της θεσσαλικής γης σε ένα ποτήρι. Εξαιρετικά κρασιά Δήμητρα και το γνωστό με το όνομά του αυθεντικό θεσσαλικό τσίπουρο μετατρέπουν κάθε γουλιά σε γευστική εμπειρία. Από επιλεγμένες ποικιλίες ταφυλιών προσφέρουν εκλεκτή, λεπτή γεύση και πλούσιο άρωμα. Κρασιά Δήμητρα και θεσσαλικό τσίπουρο από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νέας Αγχιάλου. Για όσους μπορούν να εκτιμήσουν την υψηλή ποιότητα σε πραγματικά φιλικές τιμές. Α, θεσσαλικό τσίπουρο. Δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι. Απολαύστε το υπεύθυνα. Το καλύτερο ψάρι είναι το φρέσκο και το φρέσκο ψάρι είναι Θαμανίας. Ιχθυοκαλλιέργεια Θαμανίας. Πέστροφες πιστοποιημένης ποιότητας που αποτελούν μια εγγυημένη επιλογή για το καθημερινό σας τραπέζι. Που ζουν στα πεντακάθαρα νερά του Ασπροποτάμου. Ιχθυοκαλλιέργεια Θαμανίας. Τηλέφωνο 24340 96001. Γιατί το καλύτερο ψάρι είναι το φρέσκο.